Ειρήνης. Αναφέρουμε όλους αυτούς τους φορείς, γιατί σήμερα βρισκόμαστε στην τρίτη ημέρα του αταμώματος και βέβαια η σημερινή εκδήλωση γίνεται εδώ, σε αυτό το πανέμορφο χώρο της Καρίτσας, που συνδυάζει βουνό και θάλασσα. Βρισκόμαστε στους πρόποδες του Θεϊκού Ολύμπου, μια προνομιούχα περιοχή, άλλωστε οι βλάχοι ήξεραν που επέλεγαν τον τόπο διαμονής. Σήμερα λοιπόν η εκδήλωση που οργανώνεται εδώ στην Καρίτσα, θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι σύλλογοι δύο συμβάλλουν τα μέγιστα, ο Εξοριστικός Σύλλογος Φτέρης και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καρίτσας, ο Όλυμπος, και βέβαια πάνω απ' όλα ο Δήμος Δίου Ολύμπου. Στη σημερινή εκδήλωση, η οποία κορυφώνεται, θα παρουσιαστούν οι πολιτιστικοί σύλλογοι με τον μεγάλο χορό Κόρλου Μάρλε. Παρακαλώ τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων και τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Απικτιονίας, κύριο Μιχάλη Μαγειρία, να κάνει την έναρξη της εκδήλωσης. Φάτσα μην γίνει να το μουσίμ καρίτσα. Ασύ κουπρίντε, νοί αλμάνι κουτάξε, σα κατσέμ κόλου μάρε, τας γκυντέμοντά μου σε αντιϊστάνω. Φίλες και φίλοι, κορυφώνονται σήμερα εδώ στο χωροστάσι της Καρίτσας, όπως οι βλάχοι κοιτάξει και το έθιμο το ορίζουν με το μεγάλο χορό. Ολοκληρώνονται έτσι εκδηλώσεις του 29ου ανταμώματος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων. Η μεγάλη συμμετοχή των συλλόγων στο φετινό 29ο αντάμωμα ξεπέρασε κάθε προηγούμενο και μάλιστα για μια ακόμα φορά η παρουσία και συμμετοχή των χιλιάδων νέων χορευτών, της ελπιδοφόρας μας νεολαίας, μας ενδυναμώνει να συνεχίσουμε στους ρυθμούς των παθογονικών παραδόσεων, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη και τις σύγχρονες απαιτήσεις και προκλήσεις και περισσότερο ζήλο και δυναμισμό. Ανάμεσά μας βρέθηκαν αυτές τις λίγες μέρες ομογενείς Έλληνες βλάχοι από τις γειτονικές χώρες, από την Αλβανία και την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Τους χαιρετίζω για άλλη μια φορά όλους και τον καθένα ξεχωριστά για την παρουσία τους εδώ, στη μακεδονική γη, στην αληθινή και διαχρονική, τον προγόνο μας πατρίδα, την Ελλάδα. Ευχαριστώ όλους όσους συνέβαλαν στη διοργάνωση του 29ου ανταμώματος. Σας ανακοινώνω με την ευκαιρία αυτή ότι στα μέσα Αυγούστου θα γίνει η περιβαλλοντική μας εκδήλωση στον Όλυμπο. Ακολουθεί στο τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, το τριήμερο συμπόσιο ιστορίας, λαογραφίας, βλάχικης παραδοσιακής μουσικής με θέμα «Η βλάχη της Γρεβενιώτικης Πίνδου». Το συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί στα βλαχοχώρια του Δήμου Γρεβενών. Τέλος, στη μεγάλη εκδήλωση, 14 Σεπτεμβρίου, θα ακολουθήσει η εκδήλωση στην Αθήνα, στο Ζάπιο Μέγαρο, των Βλάχων Εθνικών Ευεργετών. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας στο 29ο αντάμωμα, τη μεγάλη γιορτή του βλαχόφωνου ελληνισμού. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές. Στριγκίμ γίνε, ντουμνιτζέλου, βάμπε γίνε, μπουν αντάμου σε πάλι. Χαβέ μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας και Παγκόσμιας Βλάχικης Ακτονίας, τον κύριο Μιχάλη Μαγειρία, για την μεγάλη προσφορά όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο στο αντάμωμα, αλλά και σε άλλες εκδηλώσεις που κάνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία. Καλούμε για ένα σύντομο χαιρετισμό τον Δήμαρχο Δήμου Δίου Ολύμπου, τον κύριο Γεώργιο Παπαθανασίου, ως υποδεσπότης της σημερινής εκδήλωσης, με την οποία ολοκληρώνεται το 29ο Πανελλήνιο Αντάμωμα Βλάχων. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάνω απ' όλα τον φίλο Περιφερειάρχη της Υπήρου, τον κύριο Καγρημάνη τον Αλέκο, τον Δήμαρχο του Μετσόφου και τον καθηγητή του Πανεπιστημίου στο Τμήμα της Θεολογίας, τον κύριο Τρίτο, που βλάχιστη καταγωγή είναι σήμερα εδώ πέρα στο αντάμωμα.
Με μεγάλη χαρά δέθηκα τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον φίλο Μιχάλη Μαγειρία, στο Δημαρχείο για να μου πει να βοηθήσουμε κι εμείς για να γίνει το αντάμωμα εδώ. Και το δέθηκα με μεγάλη χαρά για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι το αντάμωμα συνέπειται με τη γιορτή της κατάκτησης των κορυφών του Ολύμπου που έγιναν πριν από 100 χρόνια. Ήταν μια συγκυρία θαυμάσια εδώ στο Θεϊκό Βουνό λοιπόν να κάνουμε αυτό το αντάμωμα. Ο δεύτερος λόγος που χάρηκα ήταν γιατί σε αυτή την περίοδο της κρίσης της οικονομικής, της κρίσης των αξιών που περνάμε σαν χώρα, αυτό το αντάμωμα μας δίνει δύναμη. Μας δίνει δύναμη γιατί όπου όσο να τρέξουμε στην ιστορία θα δούμε ότι οι Έλληνες έπαιρναν πάντα δύναμη ο ένας από τον άλλον, κύρια σε χορούς, σε όλες τις εκδηλώσεις, γύρω από το τραγούδι και το χορό, από την ώρα που γεννιόμαστε μέχρι την ώρα που πεθαίνουμε. Και πολύ περισσότερο σε εκδηλώσεις τέτοιες, όταν τελειώναμε κάποιες δουλειές, είτε τις βοσκές είτε τις αγροτικές δουλειές, για να μπορέσουμε να γιορτάσουμε. Και αυτές οι εκδηλώσεις λοιπόν είναι εκδηλώσεις πάνω απ' όλα αλληλεγγύης και αλληλοϋποστήριξης. Είναι κάτι που χρειάζεται η κοινωνία μας για να μπορέσει να αντέξει και να ξεπεράσει τα προβλήματά του. Για αυτούς τους λόγους λοιπόν, με όση δύναμη είχαμε κι εμείς και με την καρδιά πάνω απ' όλα και την ψυχή μας που καταθέσαμε, δεχτήκαμε να γίνει το αντάμωμα αυτό και θα ήθελα να ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας για την επιλογή σε αυτόν τον χώρο εδώ πέρα της Χαρίτσας που είναι μία από τις καλύτερες περιοχές. Με αυτά τα λόγια λοιπόν σας ευχαριστώ όλους εσάς που συμμετέχετε εδώ σε αυτή τη συνάντηση. Έχουμε καλή δύναμη και κουράγιο σε όλους μας. Γεροί να είμαστε να ξαναδραμώσουμε τον χρόνο. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Παπαθανασίου. Την εκδήλωση τιμάμε την παρουσία του. Ο Περιφερειάρχης Υπήρου, κύριος Αλέξανδρος Καχρημάνης, πρέπει να τονίσουμε ότι είναι παρόν σε όλα τα ανταμώματα. Και αν και είχα πληροφορηθεί ότι σήμερα θα έφευγε για άλλες υποχρεώσεις, το αντάμωμα το κράτησε και πάλι εδώ. Παρακαλώ για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλημέρα, χρόνια πολλά στους Αποστόλιδες και σήμερα είναι και των Αγίων Πάντων. Έτσι γιορτάζουμε κι εμείς οι Βλάχοι σήμερα. Σήμερα γιορτάζουμε εδώ κάτω από τον Όλυμπο. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο Δίου, ευχαριστούμε τον Δήμαρχο Κατερίνες, τις αρχές της περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας, γιατί βοήθησαν τα μέγιστα να γίνει αυτό το αντάμωμα. Κύριε Πρόεδρε και Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Βλάχων, συγχαρητήρια. Εγώ θέλω να τονίσω ένα πράγμα μόνο. Οι αξίες και οι αρχές που όλα αυτά τα χρόνια ξεκινώντας οι Βλάχοι από την Πίνδο είχαν μέσα τους, είναι αυτές που χρειάζεται σήμερα η Ελλάδα να αλλάξει σελίδα. Να στηρίξει πάλι τους ανθρώπους της παραγωγής, τους κτηνοτρόφους, τους γεωργούς. Αλλιώς η πατρίδα μας δεν θα έχει μέλλον. Έτσι ξεκινήσαμε, έτσι γίναμε έμποροι, έτσι από αυτόν τον κόσμο βγήκαν οι εθνικοί ευεργέτες. Και επειδή είμαι Μετσοβίτης στην καταγωγή, μια κουβέντα μόνο. Το Μέτσοβο είχε εκείνα τα χρόνια ένα δίδυμο χωριό που λεγόταν Δερβετίστα. Δίπλα από το Μέτσοβο με τον ίδιο πληθυσμό, με τον ίδιο κόσμο. 1430 έρχεται ο Σινάν Πασάς για να παραλάβει τα Γιάννενα και το Μέτσοβο. Το κλειδί, η τοποθεσία, το χωριό εδώ παραπέρα είναι. Εμείς οι Μετσοβίτες συμβιβαστήκαμε και πήραμε τα προνόμια. Η Δερβετίστα έφτιαξε το Κοκκινοπλό στον Όλυμπο. Σε άλλη επανάσταση στην Πίνδο, η Μιλιά Μετσόβο, Αμέρλου, είχε και αυτή κόσμο που έφυγε και έφτιαξε αρχικά τη Φτέρη και στη συνέχεια έγινε η Καρίτσα εδώ. «Κουμ του κίτς χιμούν σόι τούτς για τον». Και θέλω να πω μια κουβέντα. Και τα χρόνια του Αλή Πασά, πάρα πολλοί Βλάχοι από την Πίνδο έφυγαν έξω από τα όρια του βιλαετιού του Αλή Πασά. Έτσι είναι η διασπορά που ξεκινάει από το Σέλι στις Σέρες παντού. Όλοι είμαστε ένα. Δεν υπάρχει κάτι και έξω από την Ελλάδα που δεν είναι δικό μας.
Είμαστε η ομοιοσύνη, είμαστε αυτοί που, όπως είπα, είχαμε αρχές, αξίες και αυτά είναι που χρειάζεται η πατρίδα σήμερα. Συγχαρητήρια για την διοργάνωση και όλοι μαζί με αλληλεγγύη, όπως είπε ο Δήμαρχος, θα περάσουμε τα δύσκολα. Συγχαρητήρια για όλα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον Περιφερειάρχη Υπήρου, τον κύριο Αλεξάνδρο Καχρημάνη. Καλούμε στο βήμα για ένα σύντομο χαιρετισμό τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Καρίτσας, τον κύριο Νικόλαο Πατρί. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Κινηδίλου και την Ανταμουσίλου. Αγαπητοί προσκυκλημένοι, σας καλωσορίζουμε στο 29ο αντάμωμα των Λαχών. Είναι το δεύτερο αντάμωμα που γίνεται στην Καρίτσα. Το 2005 ξαναδέχτηκε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μεγάλης Μαγειρίας την πρόσκλησή μας. Έτσι δέχτηκε και σήμερα την πρόσκληση να βρίσκεται στην Καρίτσα. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι να χαρείτε καλά, να περάσουμε καλά, καλή διασκέδαση. Και είναι τιμή μας που μας ξανατίμησε και ευχαριστούμε το Μεγάλη Μαγειρία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Πατρί. Παρακαλώ τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Φτέρης, κύριο Κωνσταντίνο Τόκα, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά. Αυτό το αντάμωμα εδώ που κάνουμε σήμερα, που μας τιμάει η Πανελλήνια Ομοσπονδία με υπεύθυνο τον Μιχάλη του Μαγειρία και τον Δέλτα Σίγμα, θα ήθελα να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ που όντως δέχτηκε την δικιά μας την πρόταση για να γίνει το αντάμωμα εδώ στον Άγιο Βασίλειο. Εγώ όμως θα ήθελα να το διαφοροποιήσω λίγο καλύτερα. Αυτό το αντάμωμα εδώ πρέπει να το χαρίσουμε στους παππούδες της Φέρης που πράγματι αυτοί μας κάναν σήμερα για να κάνουν το αντάμωμα εδώ. Γιατί αν δεν πήγαιναν το 1977 με τα φτιάρια και με τα σκαμπάνια να φέρουν το νερό στη Φέρη, σύλλογος δεν θα υπήρχε, αλλά δεν θα υπήρχε και χώρο της Φέρης. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ εκεί που είναι, αυτοί που έχουν φύγει στον άλλο κόσμο και αυτοί που συνέβαλαν εδώ, και θα ήθελα για μια ακόμα φορά να ευχαριστήσω τον Μιχάλη του Μαγειρία, τον Δέλτα Σίγμα, τους πολιτιστικούς σύλλογους, τον πολιτικό σύλλογο της Καρίτσας, τα παιδιά αυτά που διέθεσαν τις τόσες μέρες εδώ για να κάνουμε αυτή την οργάνωση. Πιθανό να έχουμε και ελλείψεις. Δεν γίνεται. Χωρίς ελλείψεις, αντάμωμα δεν γίνεται. Άλλη φορά θα προσπαθήσουμε να είμαστε πιο καλοί. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση και πέφτουμε γρήγορα ξανά να ξαναταπτώσουμε. Γεια σας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον πρόεδρο του Εξοριστικού Συλλόγου Φτέρης, τον κύριο Τόκα. Ένα σύντομο χαιρετισμό και από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καρίτσας, τα παιδιά του Συλλόγου όλες αυτές τις ημέρες και σήμερα, όπως βλέπετε, προσπαθούν αυτή η εκδήλωση να στεφτεί όπως και οι προηγούμενες με επιτυχία. Καλούμε στο βήμα τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρίτσας, τον κύριο Γιάννη Τσιλιμίγκα. Φίλοι Βλάχη, γίνεται αμοσήμα ΟΑΑ Όλογο. Επίσημοι προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην Καρίτσα, στο χωροστάσι του Αγίου Βασιλείου, σε απόσταση αναπνοής από τον Όλυμπο. Είναι μεγάλη τιμή για την Καρίτσα να βρίσκεστε όλοι σήμερα εδώ. Η Καρίτσα είναι ένα αμιγός βλάχικο χωριό 3.000 μόνιμων κατοίκων. Οι κάτοικοι της περί το 1813, λόγω αλλεπάλληλων πολέμων και καταστροφών που δέχτηκε η Φτέρη, το παλαιότερο χωριό, εγκαταστήθηκαν μόνιμα στη σημερινή τοποθεσία. Έρχουν όμως από την καταγωγή τους από την Μελιά Μετσόβου, με την οποία αδερφοποιήθηκαν το 1972 και είναι τιμή μας που ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας είναι από τη Μελιά. Ο Σύλλογος της Καρίτσας ιδρύθηκε το 1977. Σήμερα έχει 150 ενεργούς χορευτές. Λαμβάνει μέρος σε διάφορες κατατόπους εκδηλώσεις, καθώς και σε όλες τις εκδηλώσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Βλάχων. Για εμάς αυτός ο χώρος έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία, διότι ο μεγάλος χορός στο 22ο Πανελλήνιο Αντάμωμα των Βλάχων πραγματοποιήθηκε στον ίδιο χώρο. Σήμερα έχουμε την τιμή ο Σύλλογος και το χωριό μας να εκπροσωπούνται σε πανελλήνιο επίπεδο μέσα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας των Βλάχων δύο συγχωριανούς μας, τον Μπέι Κώστα και τον Σαμαρά Διονύσιο. Σε αυτό το σημείο
θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που μας βοήθησαν για να βγει εις πέρας αυτή η εκδήλωση. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και τον χορευδάσκαλό μας Γκίνα Νικόλαο, τον πρόεδρο του Συλλόγου Φτέρης κύριο Τόκα Κωνσταντίνο, τους βουλευτές της Πειραιάς κύριο Κωνσταντόπουλο Γεώργιο, τον κύριο Κοκοδήμου Κωνσταντίνου και την κυρία Παπαδημητρίου Μάνη Άννα, την Αντιπεριφέρεια Νομού Πειραιάς, τον Δήμο Δύο Ολύμπου και τους τοπικούς δημοτικούς σύμβουλους, την Τόκα ΑΕ, τη ΖΕΦΣΑ ΑΕ, την Μεντεκίδης ΑΕ και τον κύριο Βύρο Κώστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή διασκέδαση. Στη Στέφη Κίνη. Ευχαριστούμε πολύ τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρίτσας, κύριο Γιάννη Τσιλιμίγκα. Ακολουθεί απονομή πλακέτας από τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, κύριο Μιχάλη Μαγγυρία, στον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Φτέρης, κύριο Κωνσταντίνο Τόκα, καθώς και στον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρίτσας, κύριο Γιάννη Τσιλιμίγκα, και αντιστρόφως από τους προέδρους, τον κύριο Μαγγυρία. Δεν θα σας κουράσουμε πολύ γρήγορα που αναφέραμε τους ανθρώπους που μας τιμούμε την παρουσία τους. Είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά να βρίσκονται κοντά μας όπως ο Δήμαρχος, ο πρόεδρος του Συμβουλίου του Δήμου Ολύμπου, ο κ. Γιώργος Κοστούλης, ο κοσμήτρας της Ιστορικής Σχολής της Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κ. Μιχάλης Τρίτης από το Μέτσοβο, ο εκπρόσωπος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Παπαδήμου Κωνσταντίνος Καραμήτρος, ο ιστορικός του Πανεπιστημίου της Βιέννης Στέργιος Λαΐτσος από το Πελεστίνο Πέρε Βόλιγκα και η Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου, η κυρία Ελένη Λαΐτσου, επίσης από το περιβόλι Γρεβενών η καταγωγή της. Να μην ξεχάσουμε όλους αυτούς που μας βοήθησαν αυτές τις ημέρες και μας βοηθούν, την Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιάς, την Ευρυστική Υπηρεσία, την Διασωστική Ομάδα Πειραιάς, τους διασώστες Σαμαρίτες Ερυθρού Σταυρού, και φυσικά πάνω απ' όλα όλους εσάς που είστε εδώ και σήμερα και χτες και προχτές, η παρουσία σας μας τιμά ιδιαίτερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σιγά σιγά θα ξεκινήσουν να έρχονται τα χορευτικά για να ξεκινήσει ο μεγάλος χορός και για να ξεκινήσει το σήμα το δίνουν η μουσική μας. Φώτης Καραβιώτης στο κλαρίνο και στο τραγούδι από τη Σαμαρίνα Γρεβενών. Κώστας Μακρύς στο κλαρίνο από την Προσοτσάνη Δράμας. Σάκης Φασούλα στο βιολί από την Κρανιά Γρεβενών, τη λεγόμενη Τούρια. Αποστόλης Φιτζηλαίος από την Κουμαριά, η Μαθίας από το Σέλι, παλιά ονομασία Ντόλιανη. Ηλίας Τουρκούτη στο Τέφι από το Ξερολίβαδο. Στο τραγούδι ο Χρήστος Πέρκας από το Αργυροπούλι Τυρνάβου. Και να μην ξεχάσουμε το Φώτη τον Τράσια, δεν χρειάζεται να πούμε εμείς περισσότερα, τον ακούσατε, θα τον ακούσετε και σε λίγο. Είναι το Αηδόνι της Ρωμιοσύνης. Και τον Δημήτρη τον Κοκκόνη από το Χιονοχώρι των Σερών.
είναι το μοναδικό βλαχόφωνο χωριό στην Ανατολική Μακεδονία. Ξεκινάμε λοιπόν σιγά σιγά με τα χορευτικά. Βέβαια πρέπει να τονίσουμε ότι το Αντάμωμα φιλοξενήθηκε κι άλλη φορά σε αυτό τον όμορφο τόπο το 2005. Παρουσιάζουμε τα συγκροτήματα τα οποία θα κάνουν το μεγάλο χορό του Κόρνου Μάριου, όπως είπαμε. Στην πρώτη ομάδα, Σύλλογος Μιλέας Μετσόβου Τρικάλων, Χορευτικός Όμιλος Μιλέας Μετσόβου, Πολιτιστικός Σύλλογος Ανηλίου, Σύλλογος Μαλακασιωτών Τρικάλων, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Μετσόβου, Σύλλογος των Εναθήνες Περιχώρων Κατοίκων Παναγίας Καλαμπάκας. Λαογραφικός Σύλλογος Μεγαλοβαδιωτών ΠΑΗ, Σύλλογος Γυναικών Μεγάλου Λιβαδίου Κιλκής Ιαρμάνες, Πανθεσσαλικός Σύλλογος Αιτωμιλιτσωτών, τον Τένισκο Λάρισα. Σύλλογος Αιτωμιλιτσωτών Δράμου, η Αιτωμιλίτσα Θεσσαλονίκης. Σύλλογος Βλάχων Θέρμης Τριαδίου. Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Βλάχων Ευκαπίας, το Άγιο Πνεύμα. Σύλλογος Καρίτσας Πιερίας Όλυμπος, Εξοριστικός Σύλλογος Λιβαδίου. Σύλλογος Λιβαδιωτών Θεσσαλονίκης Γιωργάκης Ολύμπιος. Σύλλογος Λιβαδιωτών Κατερίνης. Σύλλογος Κοκκινοπλητών Νομού Πιερίας Όλυμπος. Σύλλογος Κοκκινοπλητών Θεσσαλονίκης. Σύλλογος Κοκκινοπλητών Λάρισας. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλυβίων Κοκκινοπυλού. Πολιτιστικός Σύλλογος Δίου Ολύμπιος Ζεύς. Σύλλογος Βλάχων Νομού Θεσπρωτείας. Σύλλογος Γυναικών Κεφαλόβρους Ιωαννίνων. Σύλλογος Βλάχων Βόλου. Εξοριστικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ιεροπηγής. Πολιτιστικός Σύλλογος Σέσκλου Μαγνησίας. Σύλλογος Βλάχων Φοιτητών Θεσσαλονίκης. Πολιτιστικός Σύλλογος Αρβατοβλάχων Αργιοπολιτών Λάρισας. Πολιτιστικός Σύλλογος Βλάχων Αλμοπίας Οτσέλιγκας. Σύλλογος Βλάχων Ομού Στερών Γεωργάκης Ολύπιος. Σύλλογος Βλάχων Προσοτσάνη Συγγραμμουστιάνη. Πολιτιστικός Σύλλογος Βλάχων Ηράκλειας. Λαογραφικός Όμιλος Βλάχων και Φίλων Λαϊλιάς Νομού Στερών. Σύλλογος Κλεισουριέων Πτολεμαΐδας. Σύλλογος Κλεισουριέων Θεσσαλονίκης. Σύλλογος Βλάχων Νάουσας. Λαογραφικός Σύλλογος Βλάχων Βέρειας. Πανθεσσαλικός Σύλλογος Καλαριτινών. Σύνδεσμος Ιρακετών Πρέβεζας. Σύλλογος Περιβολιωτών Ημαθίας με έδρα το Παλιό Σκυλίτσι. Σύλλογος Περιβολιωτών Μαγνησίας. Μορφωτικός Εκπολιστικός Σύλλογος Καλοχωρίου Λάρισας. Πολιτιστικός Σύλλογος Βλάχων Διστράτου. Σύνδεσμος Σμιξωτών Ομού Λάρισας η Ωραία Βασιλίτσα. Σύλλογος Περιβολιωτών Νέου Περιβολίου Λάρισας. Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα Τζούρτζες Αθαμανίας, Σύλλογος Ματζουγιωτών Ιωνίνων, Σύλλογος Παλαιοχωρίου Καλαμπάκας, Σύλλογος Καστανιάς Καλαμπάκας, Σύλλογος Βλάχων Επαρχίας Αλμυρού, Σύλλογος Αδελιωτών Βασιλίτσα και Πολιτιστικός Σύλλογος Καταλωνίων Πιερίας. Αρχίζουμε το μεγάλο χορό. Ας τους απολαύσουμε λοιπόν και σήμερα. Αυτό που θα δείτε σήμερα δεν είναι άλλο αυτό που όλα τα χρόνια μάθατε από τους παππούδες τη γιαγιά σας. Οι Βλάχοι μεγάλωσαν στα βουνά και αυτό κάνουμε και σήμερα. Αυτό θα κάνουμε τα χορευτικά. Κατεβαίνουμε από το Ομιτικό βουνό, από τον Όλυμπο, από τον Άγιο Βασίλειο. Έρχονται σιγά σιγά εδώ για να χορέψουν τον τρανό χορό. Είναι βλαχόφωνοι.
παρουσία του και ο καλλιτέχνης ο Κώστας ο Σμόλικας με καταγωγή από την Κόλτσα στο Κλαρίνο, γνωστή οικογένεια του Σμόλικα.
Μόλι τα
πήρε στα μυα. Μόλι καλή πατινόπια, μόλι τα πήρε στα μυα. Θεού Κιού, Μαρία, ωραία, νοτιά, στη δουλειά.